στα χωράφια, στα πορτοκάλια που προκλήθηκαν από τη μεγάλη κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών που είχε ως επακόλουθο τον πάγο σε πολύ χαμηλά σημεία για την περιοχή της Αργολίδας πρωτόγνωρα. Όπως και το 21 που αντιμετωπίσαμε πολλές κρίσεις σε επίπεδο καταστροφών, έτσι και τώρα θα κάνουμε το παν δυνατόν ώστε να στηριχτούν και να αποζημιωθούν οι αγρότες μας δίκαια, σύντομα και αποτελεσματικά. Είναι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εμπλέκεται και προσωπικά στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, έχει αποφασίσει να αλλάξει αυτή την πορεία. Έτσι, έχουμε ήδη παρουσιάσει ένα εμβληματικό πρόγραμμα για έργα υποδομής, δηλαδή για αδευτικά δίκτυα και φράγματα σε όλη την Ελλάδα, γιατί η γεωργία χωρίς νερό, κτηνοτροφία χωρίς νερό δεν γίνεται. Παράλληλα, δημιουργούμε ένα πλαίσιο, θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και μέσα, αλλαγής των δεδομένων στο ενεργειακό επίπεδο. Καλές οι φωτογραφίες, δεν λέω! Αλλά τα προβλήματα... Από εδώ είναι τα προβλήματα! Θα δούμε λιγάκι, θα γνωριστούμε από κοντά! Ονομά μας, είσαι ο Πρόκος Μιχάλης, πρόεδρος του Αργολίδας. Μιχάλη, εγώ είμαι ο Σπίλιος, χάρηκα πολύ. Αργολίδας. Γίνεται. Έχασε λίγο. Τώρα ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Δεσμό της άκουσης του αγροτικού του ρεύματος, όποιο φιλοδόρημα έδωσε η κυβέρνηση δεν πάβει να έχουμε διπλασιασμό. Με 10 λεπτά την κιλοβατόρα που ποτίζαμε την ώρα, έχουν φτάσει στα 20. Δεύτερον, έχουμε τεράστια αύξηση του αγροτικού πετρελαίου, του πετρελαίου γενικότερα. Και τα λεφτά που δίνονται, πιάνει το 1 τρίτο ουσιαστικά το φορολογικό πετρελαίου σε 1 τρίτο των αγροτών, όχι στο σύνολο. Και έχουμε και την τεράστια αύξηση όσον αφορά τα αγροεφόδια, ζωοτροφές, λιπάσματα. Ποιο έχουμε το κακό παράδειγμα το παλιό? Πρώτον, ότι ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΛΓΑ, των αποζημιώσεων, δεν αποζημιώνει στο 100%. Είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν έχει λεφτά ο ΕΛΓΑ, η κυβέρνηση δεν βάζει το κρατικό ταμείο να αποζημιώσει. Δεύτερον, οι πληρωμές όταν γίνονται, γίνονται μετά από ένα χρόνο. Ότι αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να αισθάνεστε ότι έχουμε διαφορετική ιδεολογική αφετηρία, αλλά σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε είμαστε μαζί. Μας χωρίζουν ακόμα. Δουλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Εσείς μπορεί να τα βλέπετε λίγο πιο αρνητικά, εγώ τα βλέπω λίγο πιο αισιόδοξα. Αλλά να πάμε μέσα και να τα πούμε. Ζήτημα με ελαιοκυταρός που ποτέ ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει. Ο ΕΛΓΑ, ο νέος κανόνας. Εάν δεν υλοποιηθούν αυτά που θα υποσχεθείς τώρα εσύ, άμα τα υλοποιήσουμε... Θα πάμε στα μπλόκα, να έρθεις στα μπλόκα. Όχι, άμα τα λύσεις, δεν θα κάνουμε καθόλου. Νομίζω, επειδή τώρα έτσι έχουμε κάποια στάνταρ που μας επιτρέπουν να κάνουμε τις συζητήσεις.